Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να πιάσουμε το θέμα του ΔΠΑΕ, αυτού του τμήματος τεχνολογίας περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη, που καταργεί το τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος χωρίς καμία αιτία, με μία απόφαση από εκλεγμένους ή μη από τοποθετημένους από την κυβέρνηση. Πάμε να μας εξηγήσει ακριβώς τι έχει γίνει ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του ΔΠΑΕ. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σε όλους και στο πάνελ σας. Είναι έτσι, όπως τα λέτε, δυστυχώς τα πράγματα. Οι αριθμοί βέβαια τρομάζουν ακόμα περισσότερο, καθότι είναι 7.000 οι φοιτητές. 7.000! Οι 1.000 δικοί μας και περίπου 6.000 των υπολείπων τμήματων της σχολής που μεταφέρονται συγχωνευόμενα κάποια στις ΣΕΡΕΣ. Συγγνώμη, μεταφέρονται στις ΣΕΡΕΣ τώρα, στο μέσο της χρονιάς? Δεν γνωρίζω το σχέδιο. Η εισήγηση του Πρίτανη ήταν απλώς η μεταφορά του. Εδώ υπάρχει ένα ανακόλουθο. Ως Πρίτανης θα έπρεπε να μεριμνήσει και στην πρόταση που θα έκανε αρμοδίως να περιγράψει και τον τρόπο λειτουργίας, πώς σκέφτεται δηλαδή να λειτουργήσει το τμήμα, διότι με δεδομένο ότι έχουμε το αυτοδιοίκητο, εμείς φροντίζουμε για το πώς θα διεκπεραιωθούν τα προγράμματα σπουδών μας. Εδώ λοιπόν έχουμε απλώς μια εισήγηση σε δύο σειρές για κάθε τμήμα. Και από εκεί και πέρα επαφείται στο Υπουργείο πώς να καθορίσει τη λειτουργία αυτών των πραγμάτων. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί. Θα έπρεπε εξ αρχής το ίδιο το Ίδρυμα να δει πώς θα λειτουργήσουν τα αντίστοιχα τμήματα που είτε καταργούνται είτε μεταφέρονται και να μην αναμένουμε οδηγίες επ' αυτών των θεμάτων που είναι δικής μας αρμοδιότητας. Πρακτικά, κύριε Κωνσταντινίδη, τι σημαίνει? Ότι καθηγητές και φοιτητές φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη και πάνε στις ΣΕΡΕΣ? Όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα, είναι γεγονός αυτό που λέτε. Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα εγχώριο μεταναστευτικό κύμα, δυστυχώς. Θα πρέπει δηλαδή αυτοί εδώ οι άνθρωποι, το πώς δεν το γνωρίζω, τεχνικά λεπτομέρειες δεν ανακοινώθηκε τίποτα δυστυχώς από το Υπουργείο. Αλλά ήρθαν και σας είπανε ότι παιδιά, εδώ τα τμήματα τα κλείνουμε και κάποια θα πάνε στις ΣΕΡΕΣ και κάποια δεν πάνε πουθενά. Κυρία Γιάμαλη, το δυστύχημα είναι ότι επίσημη ενημέρωση δεν λάβαμε. Το πληροφορήθηκαμε την Πέμπτη το πρωί. Και μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, εγώ γνώριζα ότι το τμήμα μου μεταφέρεται. Δυστυχώς, στις 2.30 ώρα, από φήμες πάλι, πληροφορήθηκα ότι εγώ έχω ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, ότι το τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος καταργείται. Για να πούμε για τη χρησιμότητα του τμήματός σας, είστε εσείς που μετά από κάποια φωτιά επανασχεδιάζετε μια περιοχή, σωστά? Και όχι μόνο. Καταρχάς να πω ότι το τμήμα το συγκεκριμένο έχει μια ιστορική διαδρομή 63 ετών. Πρωτοειδρύθηκε το 59. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν άλλα 10 τμήματα στην Ελλάδα με τέτοια ιστορία που όλα τα γιόρτασαν με πολύ πανηγυρικά. Πανηγυρικά. Εμείς εδώ κάθε φορά έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αναδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, είτε ήταν το 2013 που η αλήθεια είναι ως κοσμήτωρας είχα την επίβλεψη όλη τη σχολή και περιφρουρήθηκε, και το 2019, αλλά το 2019 ήταν μια σημαντική στιγμή όπου μετεξελιχθήκαμε σε πανεπιστημιακό τμήμα ακριβώς στο αντικείμενο εχμής του μηχανικού περιβάλλοντος, που όπως αντιλαμβάνεστε δεν χρειάζεται εγώ ως επιστήμονας να φωτίσω προεκτάσεις της επιστήμης και πόσο σημαντική είναι. Νομίζω ότι το κοινό σας με τα παιδιά τι θα γίνει, κύριε Κωνσταντινίδη? Χρήσιμη είναι η επιστήμη σας, μια χαρά, αλλά με τα παιδιά τι θα γίνει? Κοιτάξτε, έχοντας μια εμπειρία 14 ετών σε θέση πρόεδρου και κοσμήτωρα, τα πράγματα δεν είναι απλά. Μπορεί να παίρνεται πολιτικά μια απόφαση, σωστή ή λάθος, σας το κρίνει η κοινωνία. Αλλά λειτουργικά, διοικητικά, σας λέω ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και θα πω ένα παράδειγμα. Έρχεται λοιπόν ο απόφοιτος, με κάποιο τρόπο, χωρίς το δικό μας τμήμα ενισχύει, να πάρει το πτυχίο. Σας ρωτάω λοιπόν, πάει να κάνει μια συνέντευξη και να καταθέσει τον τίτλο του. Ο άνθρωπος που θα το ρωτήσει από πού πήρε το πτυχίο σου, από το τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης, δεν το ξέρω, θα πει. Ο απόφοιτος θα πρέπει να πει μέσα στη συζήτηση ότι ήταν το τάδε τμήμα και κάποια στιγμή καταργήθηκε. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν ζητήματα γνησιότητα σε τίτλου. Γενικά, καταλαβαίνετε ότι η προστιθέμενη αξία σε όλα τα προϊόντα που αγοράζουμε, αλλά και σε έναν τίτλο, προέρχεται από τον πυρήνα από πού το πήρες. Λες, είμαι απόφοιτος του Χάρβαρντ
και αμέσως αυτομάτως δεν χρειάζεται να δώσει άλλες πιστοποιήσεις. Δυστυχώς εδώ έχουμε ένα πανεπιστήμιο που η διοίκηση στην παρούσα στιγμή έλαβε μια απόφαση με τη δική του κρίση, αλλά χωρίς να διαβουλευτεί με τα άτομα. Ποιος την έλαβε αυτή την απόφαση? Σας λέω, δεν μας ενημέρωσε. Σας ρωτάει και ο κύριος Κοτσός, κύριε Κωνσταντινίδη, και με αυτό να κλείσουμε. Τι ως απόφαση ήταν αυτή η επιτυχία? Ποιος σας ανακοίνωσε ότι κλείνει το τμήμα σας? Κοιτάξτε, ο Κοσμήτωρας κάποια στιγμή με ενημέρωσε και απέστειλε κάποια έγγραφα. Αλλά επίσημα. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Κύριε Κωνσταντινίδη, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει επιστολή του τμήματος 31 Τρίτου που ζητάει να μην καταργηθεί? Είναι δηλαδή ενάντια και στην απόφαση του τμήματος? Επιστολή του τμήματος μηχανικό περιοχή που λέει να μην καταργηθεί. Ναι, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια ως συνέλευση για να περιφρουρήσουμε την αξία του τμήματός μας. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς να ρίξει την άποψή μας. Άρα, το Πανεπιστήμιο το ίδιο. Το Πανεπιστήμιο το ίδιο. Γιατί ζητάει να μην καταργηθεί, κύριε Κοτσέ. Βλέπω να αναγράφεται ότι κεραμαίως καταργεί το τμήμα. Έχετε τέτοια τον απόφαση. Κοσμήτωρα, ποιος τον τοποθέτησε? Έχετε τέτοια απόφαση από την Υπουργό Παιδείας ότι κλείνει το τμήμα σας? Κοιτάξτε, αυτή ήταν η είναι απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Είναι απόφαση της συγκλήτου. Ακριβώς. Αλλά να σταθώ λίγο σε αυτό εδώ. Να επιτρέψουμε λιγάκι. Το τμήμα το ίδιο όμως ζητάει να μην καταργηθεί. Το κατανοώ, το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Και θα καταθέσουμε γραπτή ερώτηση όλοι οι βουλευτές της πρώτης περιφέρειας και αύριο το πρωί 11 η ώρα έχουμε συνάντηση με τριμελή αντιπροσωπεία με τους ανθρώπους. Είναι ανήκουστο η ταλαιπωρία στην οποία επιβάλλονται καθηγητές, φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, λοιπό προσωπικό. Είναι ανήκουστο. Γιατί κάποια στιγμή ξυπνήσαν και είπαν να το κλείσουμε. Κύριε, θα θέλω διαλύσουμε να, το να ολοκληρώσει ο κύριος Κωνσταντινίδης για να τον χαιρετήσουμε και να συνεχίσει εκείνο το βράδυ και εμείς η συζήτησή μας. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να πούμε στο κοινό το πρόβλημα που δημιουργείται. Εγώ να σας πω την αλήθεια, βλέπω και μια θετική χρειά σε όλη αυτήν εδώ την κατάσταση, γιατί οι φοιτητές μου αυτή τη στιγμή, μιλάω για τους φοιτητές των μηχανικών περιβάλλοντος, αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται. Είναι όλοι ανάστατοι και διεκδικούν τα δίκαια του πτυχίου τους. Αυτό εδώ, εμένα ως εκπαιδευτικό, με χαροποιεί. Για το λόγο ότι αντίστοιχα όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας όλα τα κακό κείμενα που υπάρχουν για το περιβάλλον, έτσι απέναντι σε νοοτροπίες και πρακτικές θα προσπαθήσουν να τα βελτιώσουν. Και γι' αυτό είμαι χαρούμενος και είναι το μόνο θετικό που μπορώ να δώσω σε μια ζωφερή απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου. Της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία εκλέγεται ή διορίζεται? Τα μέλη που είναι κοσμήτωρες είναι εκλεγμένοι. Οι υπόλοιποι είναι διορισμένοι. Διορισμένοι. Σε έναν αριθμό 15 ατόμων είναι οι 5 περίπου οι κοσμήτωρες που είναι των σχολών. Και εδώ είναι ένα θέμα. Κάποιοι, η αλήθεια είναι, μέσα από τους κοσμήτωρες, δυστυχώς, οι άνθρωποι του ΔΠΑΕ δεν έλαβαν υπόψη τους κάποια πράγματα. Και εγώ θα ήθελα απλώς να τους ρωτήσω, αν ήταν στη δική μου θέση, τι θα έπραταν. Αν αντιστρέφονταν μαγικά οι ρόλοι, τι θα έπραταν. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κωνσταντινίδη. Ήταν ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη.